τη φωτιά γύρω-γύρω. Κατάλαβα ότι δεν είχε νόημα να φύγω τρέχοντας το δρόμο, θα κι εγώ ήμουν τρέχοντας. Το δίπλα σπίτι φλεγόταν ολόκληρο, ακουγόντουσαν τρομερή κρότη, γιατί ό,τι και εγώ ήταν προφανώς υποχωρούσε, έπεσε η στέγη των ανθρώπων. Κάποια στιγμή έσκασε και το ντεπόζιτο του πετρελαίου του καλοριφέρ τους. Βγήκανε μπλε φλόγες, εκεί τα χρειάστηκα. Λέω, αυτό ήταν, ήρθε το τέλος μας. Κάποιος δικός της καταφέρει να πιάσει γραμμή στην πυροσβεστική και δίνει τα στοιχεία της. Στις 18:32 η Κωνσταντινίδου δέχεται ένα τηλεφώνημα από το κέντρο επιχειρήσεων. Ορίστε! Ναι, γεια σας, από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής παίρνω. Ναι. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Ναι. Τι πρόβλημα έχετε? Τους λέω ότι είμαστε τρεις άνθρωποι εγκλωβισμένοι, δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι διότι δεν έχουμε ρεύμα και φοβόμαστε να βγούμε πεζή στο δρόμο διότι παντού υπήρχε φωτιά. Οπότε αντιλαμβάνομαι δεν κινδυνεύετε άμεσα. Πώς θα αντιλαμβάνεστε, αφού δίπλα μου βλέπω τη φωτιά. Δίπλα μου, ακριβώ δίπλα μου. Ωραία, μάλιστα. Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα, να σας περιμένω. Όχι, όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα. Είστε ασφαλείς μέσα. Πόσο μακριά είναι το διπλανό σας σπίτι? Μάλιστα. Λοιπόν, στέλνω κάποιον αμέσως. Βρίσκομαι στο μάτι, κάτω στην Κιανή Ακτής ακριβώς. Δεν μπορώ να προσεγγίσω, υπάρχει το μέτωπο, έχει κατεβεί. Και αυτή τη στιγμή καίει ανάμεσα από δρόμο και από την άλλη μεριά προς θάλασσα. Και μετά μου λένε δεν μπορούμε να στείλουμε κανέναν γιατί φλέγεται όλο το μάτι. Τους λέω, άμα καούμε, τι νόημα έχει να έρθείτε μετά? Μου λένε, θα έρθουμε μόλις μπορέσουμε. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος συντονιστής, προφανώς μη γνωρίζοντας τον κίνδυνο στον οποίο θα έθετε μια ολόκληρη οικογένεια, επίσης εγκλωβισμένων, του συμβουλεύει να βγουν έξω. Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό. Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε. Δεν κινδυνεύουμε. Σιγά-σιγά προς την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο. Καλά, σε το αυτοκίνητο μας κάει. Και τι λέτε τώρα? Κάει και το αυτοκίνητο. Τι λέτε? Κάει το αυτοκίνητο, πολλά βράδυ το μωρό. Μπορείστε. Και δεν μπορεί να μετακινηθείτε, ε? Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια, έχω μωρό 13 μηνών. Το αίτημα καταγράφεται. Γίνεται όμως μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών. Για μισό λεπτό, άκου να δεις. Για τέτοια θέματα, ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει ένα αυτοκίνητο να βοηθήσει. Τα δικά μας μείνουν. Ναι, παιδιά, όμως δεν γίνεται. Όλοι εσείς να παίρνετε μόνο το δικό μου τηλέφωνο. Ποιο να πάρω, γιατί. Έχει και δίπλα 3-4 εδώ πέρα. Ωραία. Αυτή η κυρία, πώς την είπαμε, αν μπορούσε να πάρει το 100, θα λυνόταν το θέμα, πιστεύω. Να πιάνει, νομίζεις. Δεν ξέρω τώρα. Ο συντονιστής συνεχίζει την προσπάθεια. Παίρνει, όπως λέει, εντολές από τους ανωτέρους του και τηλεφωνεί στην αστυνομία. Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Να πάνε οι αστυνομικοί εκεί πέρα. Αν υπάρχει φωτιά στον περιβάλλοντα χώρο, πώς θα ενεργήσουν? Συνάδελφε, να επαναλάβω, το είπα και πριν. Εμείς τα αιτήματα τα παίρνουμε από κάτω. Τι να πω, εντάξει. Όντας από κάτω, υπουργός, γενικός, στρατηγός και δύο στρατηγοί. Συνάδελφε, 11 χρόνια έχω κάνει συντονιστικό. 11. Εκτός από τις πολιτικές προστασίας. Ό,τι και να μου πεις, έχεις δίκιο. Και δεν στο λέω τώρα για να σου το πω. Εμάς μας είπαν, ό,τι έρχεται, διώχνεται. Εντάξει, από κάτω. Τι άλλο θες να σου πω τώρα? Ναι, κατάλαβα. Στο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκονται οι υπουργοί Τόσκας και Σκουρλέτης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Καπάκης. Μαζί με την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος παίρνουν τις αποφάσεις. Πολλές φορές και μόνοι τους. Όπως φαίνεται και στο τηλεφώνημα ενός πυροσβέστη που ακούγεται αγωνιά για το ελικόπτερο που είχε ζητήσει μια άλλη νέα αιστεία. Το ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει, δεν το ακούω. Δεν είστε καν σε εσάς. Ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε στα νόβαλα. Το ξαναδίνω, θα το ξαναδώσω στο διοικητή άμα είναι. Θα πέσει μου κοιτά, δεν μίλησε και μην το έρχεται. Η συντονίστρια επικοινωνεί με τον διοικητή. Τι θα κάνουμε να στείλουμε εκεί πέρα? Ναι, είναι εντολή υπουργού. Να ενισχύσουμε. Το καβαλάρι μου λέει, στείλε μου λέει ένα αέριο, δεν μπορεί να μου φύγει. Σου λέω, είναι Μαρία μου, θα το πάρω να το πω. Με ακούς? Ναι. Μαρία, είναι εντολή του υπουργού, φίλε. Δεν μπορώ. Άμα ξαναπάρει τηλέφωνο, θα το πω. Την ώρα που οι πυρκαγιές, Εκκινέντα και Ανατολική Ακτή βρίσκονται εκτός ελέγχου, παρουσιάζονται και άλλα νέα μέτωπα σε άλλες περιοχές. Στα κεντρικά της πυροσβεστικής έχουν σηκώσει πλέον ψηλά τα χέρια. Δεν έχω συντεταγμένες και μου λένε τα παιδιά δίπλα είναι δύο φωτιές στο κάλαμο. Σε ποια από τις δύο πρέπει να το στείλω?
Στη χειρότερη. Και δεν ξέρω από ποια είναι η χειρότερη. Έχω πάρει και του αξιωματικού, έχω πάρει και του τηλεφωνητέ. Κανένα δεν ξέρει. Κανένα. Κανένα. Ωραία. Δώστε. Καμία. Συνταγμένε δεν είχε καμία. Δεν μίλησε 100 φορέ δίπλα. Η κατάσταση στην περιοχή γίνεται όλο και πιο δραματική. Ανακύπτει ένα επίγον ζήτημα. Η διαχείριση κυκλοφορία. Στο αρχηγείο τη πυροσβεστική ξυπνούν μνήμε από το 2007. Εκεί που άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν. Άρα του πυροφύλακε να ανοίξουν το δρόμο να φύγει ο κόσμο. Μην εγκλωβιστεί ο κόσμο όπω εγκλωβίστηκε το 2007 στην Ελλάδα. Η εντολή που έχουμε δώσει είναι να μην μπαίνουν αυτοκίνητα προ τη φωτιά και να τα επιστρέφουν πίσω. Τι που είναι μέσα επίση να φεύγουν. Τα στελέχη τη τροχέα καλούνται να πάρουν δύσκολε αποφάσει μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Σε ορισμένε περιπτώσει στέλνουν τον κόσμο. Όχι στη σωτηρία, αλλά στις φλόγες. Και σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, στο θάνατο. Ενώ διακόπτουν την κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαραθώνου, στη διασταύρωση της Ραφίνας επιτρέπουν προσωρινά την κίνηση στην οδό Φλέμη, προς το λιμάνι. Δέλτα 3, ελάτε στο κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε τα οχήματα, να μην πηγαίνει κανένα όχημα παραλιακά για τη Νέα Μάκρη. Από το κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε, εκεί στο κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας. Μέχρι να εκτελεστεί αυτή η εντολή, όσοι θέλουν να κινηθούν προς Νέα Μάκρη, χρησιμοποιούν ως παρακαμπτήριο στους δρόμους το κόκκινο λιμανάκι και την Αργυρία Ακτή στο Μάτι. Εκεί εγκλωβίζονται. Η Αργυροπούλου που βρίσκεται ακόμα στο σπίτι στο κόκκινο λιμανάκι καταλαβαίνει πλέον ότι κάτι συμβαίνει. Ανέβηκα πάνω από τον μπαλκόνι και είδα ότι έρχεται προς τη μεριά εδώ. Αλλά με γρήγορη όμως ταχύτητα ο αέρας. Μέχρι να έρθει ο σύζυγος λέω στη μικρή να κατεβάσω αμέσως τα ρολά. Για να κλείσω ό,τι μπορώ να προλάβω, δεν πρόλαβα όμως εν τω μεταξύ δύο νομίζω παράθυρα. Και της λέω της μικρής, στον πανικό η μικρή βέβαια η κόρη μου, κάνει υπομονή, θα έρθει και ο μπαμπάς. Ο σύζυγός της βρίσκεται στη δουλειά του στο Πικέρμι. Όταν βλέπει τη φωτιά και τη φορά του ανέμου, πανικοβάλλεται. Παναγία μου, θα περάσει φωτιά από πάνω μας. Όσο μπορούσα πιο γρήγορα, προσπάθησα να έρθω εδώ πέρα στο σπίτι, αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα είχαν ήδη κλείσει οι δρόμοι. Ήξερα κάποια στενά, κάποια πεζοδρόμια που καβάλισα, δεν σταμάτησα κάποια σήματα που μου κάνανε. Με τα πολλά έφτασα περίπου γύρω στις 7 παρα 20, 7 παρα 4 και είπα στην οικογένεια, μαζεύτε ό,τι έχετε και πάμε να φύγουμε. Να μέσουμε ότι είναι πιο εύφλεκτο και πάμε να φύγουμε. Αλλά η φωτιά μας είχε ήδη έρθει. Ήταν δηλαδή στο πίσω οικόπεδο. Οπότε φοβήθηκα ότι θα κυλόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και γι' αυτό πήρα την απόφαση θα μείνουμε εδώ και θα το παλέψουμε. Στέλνουν τη μικρή τους κόρη στο υπόγειο του σπιτιού και με νερό από μια δεξαμενή ξεκινάνε μόνοι τους την προσπάθεια κατάσβεσης. Ακούγαμε κραυγές, ουλιαχτά, βοήθεια, κεγόμαστε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δεν μπορούσα να βοηθήσω, γιατί πρέπει να σώσω ή την οικογένειά μου ή τους άλλους. Ήταν μάχη κυριολεκτικά του δευτερολέπτου. Η Αργυροπούλου τηλεφωνεί για μία ακόμα φορά στην πυροσβεστική. Σας ακούω. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνας, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια. Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι. Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή. Πότε υπομονή να κάνω. Κάντε κουράγιο. Γιατί μας έχετε εξπεσιάσει. Το κέντρο κυριολεκτικά καταραίει από τα τηλεφωνήματα κατοίκων που ήταν εγκλωβισμένοι ή πολεμούν μόνοι τους με τη φωτιά. Ο Άρης Χερουβίμ ξαναμιλάει με τη μητέρα του. Στις 6.30 με ξαναπήρα, μου λέει: Βλέπω τη φωτιά. Τη λέω: ρε μάνα, τι κάνετε? Φύγετε. Γιατί δεν φεύγετε? Δεν τη ρώτησα ούτε που έβλεπε φωτιά. Υπόθεσα ότι ήταν στο βουνό απέναντι. Αλλά εκείνη την ώρα δεν ήταν ώρα για να καθίσουμε να πιάσουμε συζήτηση. Θεώρησα ότι θα ήταν ώρα να κάνουν κάτι. Και το κλείσα. 5 με 10 λεπτά αργότερα, κάποια φίλη της αδερφής μου επικοινώνησαν μαζί της. Ήταν πανικοβλημένοι, πιθανόν να είχαν φύγει ήδη από το σπίτι. Μιλήσαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα από ό,τι έμαθα. Είπε η αδερφή μου ότι δεν ξέρω τι να κάνω, φεύγουμε.
Οι δύο γυναίκες με τα δύο μικρά κορίτσια φεύγουν βιαστικά από το σπίτι και κατευθύνονται προς την παραλία. Κάποιοι έχουν ήδη καταφέρει να φτάσουν εκεί. Όσο περνάει όμως η ώρα, η ατμόσφαιρα γίνεται αποπληκτική. Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια. Κανείς δεν έχει πάει να τους πάρει. Είναι, οι άνθρωποι πνίγονται από καπνούς. Με ενημερώνουν πολίτες ότι κάτω στην παραλία βρίσκονται άνθρωποι με γκάματα. Καλέστε, αν γίνεται ασθενοφόρα, και να έρθουμε σε μια διαδικασία για να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε πάνω στο λεωφόρο Μαραθώνος. Δεν ξέρω τι έχει την Ιραφάνη στο λιμάνι τώρα. Φύγανε τα παραδείσαμε όλα έτσι. Πολλοί βρίσκουν καταφύγιο στο ξενοδοχείο Ραμάντα, που βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι στην Αθήνα και αποφασίζει να πάει στο Μάτι να βοηθήσει. Όσο είναι στον δρόμο, καλεί συνεχώς την πυροσβεστική. Όπου λοιπόν έχει καεί το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, και η φωτιά είναι ακριβώς στο διπλανό υπόπεδο, και ίσως γνωρίζουμε τα δικά μας τα γκάζια. Αν στάσει στις εκταπτές, θα γίνει παρανάλαμα όλο το σύμπαν. Προφανώς θέλετε να πέμπει πυροσβεστική, αυτό θέλετε να μου πείτε. Ακριβώς, και να βρούμε έναν τρόπο να εκκενώσουμε το ξενοδοχείο. Δεν μπορείτε εσείς με κάποιο τρόπο, με κάποια λεωφορεία ενδεχομένως, κάπως να το φορτίσετε. Εγώ μπορώ να καθίσω πάνω λεωφορεία, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Εγώ ίδιος δεν μπορώ να φτάσω. Ο ιδιοκτήτης δίνει εντολή στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου να βρέχουν συνεχώς δεξαμενές γκαζιού. Συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο όπου μπορεί και σε όποιον ξέρει. Και να πιέζει για να σωθούν οι 400 άνθρωποι που πλέον βρίσκονται στο ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή τηλεφωνούν από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη στην πυροσβεστική για την υπόθεσή του. Πες του να μην κάνει πίσω! Ρε εσύ, αυτός ξαναπήρε και να ξέρεις επειδή είναι από ψηλά τώρα πρέπει να έρθει για αυτόν ας πούμε. Αυτός πήρε τώρα, του λέω μιλήσατε με τα κέντρα, μου λέει μιλήσατε με το 199 πάλι. Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές, ό,τι μου λέει εκεί πέρα κτλ. Ρε εσύ κάνε ένα κόμμα, ξαναπάρ' τον ένα τηλέφωνο, μιλήστε λίγο μαζί του, γιατί σου λέω παίρνουν από ψηλά τώρα για αυτόν, πολύ ψηλά τώρα. Μην λέμε τώρα ονόματα. Λοιπόν, έτσι, πάρε τουλάχιστον να του δεις, δεν κάνει κανένας και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε. Ο Μάνος Αλιαγκός βρίσκεται με την ομάδα του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσπαθεί να βοηθήσει όσους προσπαθούν να διαφύγουν. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και είχε πορμπαγκάζ ανοιχτό. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο και περνάει ένα πορμπαγκάζ ανοιχτό, η πρώτη σκέψη που έκανα είναι ότι πάνω στον πανικό τους βουτήξανε δύο ρούχα, τα ρίξανε στο πορμπαγκάζ και φύγανε. Και δεν το κλείσαν το πορμπαγκάζ. Και πήγαν να κλείσουν το πορμπαγκάζ για να μην μπουν στάχτες μέσα και κάει το αυτοκίνητο. Και είδα την κοπέλα. Δεν φαινόταν. Μόνο το πρόσωπό της ήταν. Φαινόταν. Ήταν όλο το πορμπαγκάζ μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αποκαίδια. Δηλαδή και εγώ ήταν ολοσκερός. Τη βούτυξα, την έβγαλα έξω. Είναι η Ζωή Χόλοχαν, από την Ιρλανδία, που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της για το μήνα του μέλη τους. Και τη σβήσαμε μπουκάλια νερού, δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε κάτι. Είχα πάντα μέσα στο κινητό, έχουμε ξεκομιά 24 νερά. Και ξεβιδώναμε, όλες ξεβίδωνε μπουκάλια ο συνάδελφος και εγώ της έριχνα νερό και με τα χέρια μου έβγαζα τα κάρβουνα που ήδη είχαν κολλήσει στο σώμα της. Είχε καεί το πάρεο, είχε γίνει ένα με το σώμα. Στο πορπαγκάζ είχε μπει και ο άντρας της, ο οποίος αυτοαναφλέχτηκε από τα θερμικά, από τις θερμοκρασίες, αφυδατώθηκε το σώμα και πήρε φωτιά. Πήδηξε από το πορπαγκάζ, με υποσωθεί και εκεί που πήδηξε και εκεί έμεινε. Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος. Ούτε το 7 τέτοιο πράγμα δεν έχω δει εγώ εδώ. Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βρει φωτιά και θα βρούμε... Άστο, μην το μελετάς, όστο. Στις 19:50 καταγράφεται η πρώτη κλίση για νεκρό. Δείχτε, τι έγινε. Ναι. Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι. Πώς, ο άνθρωπος είναι μέσα, βγήκε. Στο συντονιστικό κέντρο είναι όμως επιφυλακτική. Χριστό! Έχω μια επιφύλακτη. Μήπως έχει απλά χάσει τις αισθήσεις. Ορθό, δεν το ξέρω. Να κάνετε μια επιφύλακτη. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το διαθέτει ο γιατρός. Σωστά. Ευχαριστώ, γεια. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ επιχειρούν. Υπάρχουν όμως κάποια ασθενοφόρα που αρνούνται να προσεγγίσουν. Τα ασθενοφόρα δεν περνάνε από εκεί τώρα, είναι κλειστός ο δρόμος. Φοβούνται αυτοί να πάνε, φοβούνται. Φοβούνται για τη φωτιά. Ναι.
Το ίδιο και κάποιοι αστυνομικοί. Να σου δώσω εγώ εγκλωβισμένα διευθύνσεις εγκλωβισμένων. Να... Ό,τι μου έχετε δώσει δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Έχουμε πάει σε κάποια άλλα δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Μοτοσυκλέτες δεν έχετε. Ωραία, να σου πω. Είναι περιπολικά, είναι και δίκυκλα, ναι. Ωραία. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν, λέει, λόγω πυρκαγιάς. Και πώς θα γίνει, κινδυνεύουν άνθρωποι. Και τι να κάνουμε, κινδυνεύσουν και οι αστυνομικοί. Εκείνη την ώρα ο Κωνσταντίνος Πέτρου έχει τελειώσει τη βάρδια του στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων όπου εργάζεται και επικοινωνεί με το Σύλλογο Εφέδρων Καταδρομέων όπου ανήκει. Από εκεί τον συμβουλεύουν να πάρει στην πυροσβεστική για να δει μήπως χρειάζονται βοήθεια. Τώρα, να πάρω τώρα λέω στην πυροσβεστική ένα τηλέφωνο και να απλά να συστηθώ ποιος είμαι. Λέω, τι θα με πάρουμε τις πέτρες. Λέω, δεν είναι μέσα στο όλο του πανικό. Σίγουρα λέω αυτοί θα έχουν λέω, την ανακατοσούρα τους, λέω ποιος ο λόγος να εμπλακώ εγώ τώρα στα πόδια τους. Εν πάση περιπτώσει, πήρα την απόφαση και λέω εντάξει, θα πάρω ένα τηλέφωνο και ο Θεός βοηθός. Μάθαμε τώρα ότι υπάρχει θέμα με εγκλωβισμένα άτομα και ήθελαμε να προτείνουμε τη βοήθειά μας, αν μας χρειάζεται κάπου βοήθεια. Γινόταν ένας χαμός πίσω από το κέντρο. Όταν άκουσα αυτό το τι γινόταν εκεί μέσα, λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μου το κλείσει. Χρειάζεται κάπου βοήθεια. Ναι, χρειαζόμαστε. Ωραία. Πού μπορούμε να απευθυνθούμε, πού μπορούμε να έρθουμε. Θέλουμε να με αυτοκίνητα όπως μπορούμε να ελέγξουμε τις περιοχές Μάτι στο Νέο Βουτζά, ναι, και Κόκκινο Λιμανάκι στη Ραφίνα. Μάλιστα. Να σας δώσω διευθύνσεις. Και αρχίζει να μου δίνει διάφορους οδούς. Και μου λέει συγκεκριμένα, μάσε τώρα όσα πιο πολλά άτομα μπορείς και φυγέτε. Φύγετε, πηγαίνετε σε αυτή την οδό, σε αυτές τις οδούς, συγγνώμη, και προσπαθήστε μέσα εκεί πέρα να δείτε αν υπάρχουν αγνοούμενοι. Εκείνη τη στιγμή πέρασε ένα ρίγος από το σώμα μου και ενώ στην αρχή νόμιζα ότι θα φάω πόρτα, να το πω λίγο λαϊκά, και ότι θα με κακοπάρει, αντιθέτως, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ένα ρίγος και το ηθικό ανέβηκε, πήγε στα ύψη και λέω εντάξει, θα κάνω ό,τι μου περνάει από το χέρι, λέω, κύριε Αξιωματική. Με δύο ακόμα άντρες του συλλόγου ξεκινάνε για το Μάτι. Θα φτάσουν εκεί λίγο μετά τις 9. Αυτό που αντίκρισα δεν πρόκειται να το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Αυτό το σκοτεινό κομμάτι του ματιού όλης αυτής της περιοχής, που ενώ την περιοχή την ξέρω πολύ καλά και ήταν ένας παράδεισος για μένα προσωπικά και ξαφνικά βλέπω όλα να έχουν σκοτεινιάσει, να είναι όλα σε μια... Σαν ένα τοπίο σελήνης, θα έλεγα. Ανατρίχιασα και δάκρυσα και λέω και σε πρώτη φάση έλεγα τώρα πού να πάμε τώρα εμείς εδώ πέρα, πού πάμε. Εδώ να μην ανοίξει παράθυρα, κλείστα για να μένει το φαρό μέσα. Το παράθυρο δεν ήταν, το πιθύ ήταν να μένει πάντα με κλιματικό μέσα ανοιχτό. Ναι, αλλά όχι, άμα χρειάζεται εμείς καθαρό αέρα, δεν πρόβλημα. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής βρίσκουν εμπόδιο 3 αυτοκίνητα παρατημένα στη μέση του δρόμου. Κάποιος πυροσβέστης προσπαθεί να τα μετακινήσει. Και λέει, παιδιά, Θεέ μου, λέει, εδώ μέσα υπάρχει, λέει, άνθρωπος, λέει, απαθρακωμένος. Αμέσως παγώσαμε όλοι μας και ήταν και το λογικό και η φυσική μας αντίδραση ήταν να πάμε αμέσως να δούμε ισχύει ή μήπως απλά είδε κάποιο λάθος, έκανε κάποιο λάθος ο πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης ενημερώνει το κέντρο. Εντός αμαξιού, Opel Vectra, απαθρακωμένο άτομο, να γνωρίζετε. Σε όλη την περιοχή, πυροσβέστες, αστυνομικοί, άνθρωποι του ΕΚΑΒ επικοινωνούν με το κέντρο και τους ενημερώνουν για τους νεκρούς που εντοπίζουν. Έχουμε έναν άνθρωπο που προφανώς στην πόρτα του δικιού του είναι απ' έξω. Είναι μπρούμητα στο δρόμο νεκρός. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Άλλα και άλλα αρκετά. Ακούσαμε τώρα στο Μάτι στην παραλία. Έχουμε 6 καμένους. Όταν λες καμένους. Καμένους. Απαθρακωμένος. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς έχουμε κι άλλο νεκρό. Περίμενε να το σημειώσω. Θέλω να δηλώσω, έχουμε καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά. Κι άλλο κύριε διοικητά, μάλλον η γυναίκα. Εντάξει. Εντάξει, είδα. Να δούμε πού θα φτάσουμε. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν το μέγεθος της καταστροφής. Έχει νεκρούς, αλλά δεν τους ανακοινώνω. Στις 11.30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός φτάνει στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής.
καλησπέρα. Είχατε απευθείας από εμάς, έχουμε τώρα μια ευρεία σύσκεψη εδώ, γιατί και ο Πρωθυπουργός μου είπαν ότι εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια σαφή εικόνα για τους νεκρούς. Εμείς έχουμε παραλάβει έναν, αλλά υπάρχουν και άλλοι νεκροί, τους οποίους δεν έχουμε παραλάβει και το ξέρει και η πολιτική προστασία. Ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, ενημερώστε τον κόσμο μέσα. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι. Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος σε ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Τους μεταφέραμε από εκεί, συνεχίζει την επιχείρηση προς τη Ραφίνα. Να κάνουμε κένωση προς το λιμάνι της Ραφίνας. Κάποιοι βαριά τραυματισμένοι ήρθανε με το πρωτό του λιμενικού. Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ? Αυτή τη στιγμή στο Κουτσά είναι 80 αυτοκίνητα στο σύνολο. 80 πυροβεστικά αυτοκίνητα. Πίσω στο Μάτι, ο Πέτρου κατευθύνεται με την ομάδα του προς την οδό Πανός. Με το που αρχίσαμε να περπατάμε στην οδό Πανός, ο δρόμος ανηφόριζε. Σε περίπου μια απόσταση περίπου 30 με 50 μέτρα, είδα κάτι τον οποίο τους πέρασα για κορμούς δέντρων. Ο κάτοικος της περιοχής που ήταν μαζί μας, κάποια στιγμή έβγαλε μια κραυγή και φώναξε και λέει, παιδιά, αυτοί είναι άνθρωποι. Καίγονται άνθρωποι εδώ πέρα. Έχουν μπροστά τους μία γυναίκα με δύο παιδάκια. Έχουν καεί. Είναι καμένοι. Απλά κάποιος να πάει να τους μαζεύσει, μου λέει. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, γίνεται χαμός. Ναι, γάμισε τα. Πάγωσε το αίμα μας κυριολεκτικά σε όλους μας. Περάσαμε έτσι απλά άψυχα κι εμείς δίπλα από τα σώματα, δίχως να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε δεν υπήρχε κιόλας δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Περπατήσαμε, φτάσαμε. Πώς φτάσαμε? Εντάξει, ο νους ήταν αλλού εκείνη τη στιγμή. Θα πάτε Πανός 7. Πανός 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ψιλο-10 από την Πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1. Ο Άρης Χερουβίμ, μην μπορώντας να βρει στο τηλέφωνο τους δικούς του, αγωνιά. Με το πρώτο φως της ημέρας φτάνει στο σπίτι της οικογένειάς του, στην οδό Πανός. Μέσα στο σπίτι υπήρχε τα έπιπλα απ' έξω που τα είχε φέρει η μητέρα μου μέσα. Προφανώς προετοιμαζόντουσαν για το τι θα γίνει. Και τα πράγματα των παιδιών, τα παιχνίδια τους, τα ρούχα τους, γιατί μόλις είχαν μετακομίσει, τίποτα άλλο. Τίποτα, ένα φυσιολογικό σπίτι, πώς θα μπορούσε να είναι. Παρατήρησα ότι πιο πάνω υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν 4 ένστολοι και πήγα για να ξαναδηλώσω ότι είναι αγνοούμενες, έχω 4 ανθρώπους αγνοούμενους και να ρωτήσω τι γίνεται, τι στοιχεία έχουν, αν ξέρουν κάτι. Και είδα κάποιες ορούς σκεπασμένους από μένα σε εντόνι. Ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπαν ότι πρόκειται για 2 νεαρές γυναίκες και με 2 παιδάκια. Προφανώς κατάλαβα κατευθείαν ότι ήταν οι δικοί μου άνθρωποι. Τους παρακάλεσα να τους δω. Με πολύ κόπο τα καταφέραμε να μου τους δείξουν. Για να είμαι σίγουρος, ήταν αναγνωρίσιμες οι 3-4. Παρατήρησα ότι η τσάντα της αδερφής μου δεν είχε καεί. Και αυτό με πολύ κόπο καταφέραμε να την ανοίξουμε, γιατί αρνιόντουσαν να πειράξουν το σκηνικό του εγκλήματος. Βρήκαμε μέσα την ταυτότητα της αδερφής μου, οπότε βεβαιώθηκα ότι ήταν αυτή. Παρότι το ήξερα, απλά ήταν θέμα επιβεβαίωσης. Μιας επιπλέον επιβεβαίωσης για μένα. Ένα σταυρό.
σήμερα ήταν πάλι κάτι επίπονο για μένα, αν και κάθε μέρα είναι δύσκολη. Στήθηκε ένα μνημείο στη μνήμη όλων. Όλοι, 101 άνθρωποι ήταν γείτονες. Είναι γείτονες. Και ήταν και μια ευκαιρία για να έρθετε εδώ να δείτε τι έχει γίνει μετά από 9 μήνες. 9 μήνες μετά, τα σημάδια της καταστροφής είναι ακόμα εμφανή στο μάτι. Το ίδιο και τα τραύματα σε όσους έζησαν το κυνήγι της φωτιάς. Μιλάω με τη ζωή, είναι σαν και με τους γιατρούς οι οποίοι την περιθάλψαν εδώ στην Ελλάδα. Και με τον πλαστικό και με τον καρδιολόγο και με τον αναισθησιολόγο. Επισκέπτεται καθημερινά το νοσοκομείο. Κάθε μία δύο μέρες είναι στο νοσοκομείο. Έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά της να αποθεραπευτεί. Ακόμη και όσοι βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο μάτι για να βοηθήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν όσα έζησαν. Συζητήσαμε πολλές φορές για αυτά που ζήσαμε και προσπαθούσαμε να δουλέψουμε όλες αυτές τις εικόνες, να μπορέσουμε να καταφέρουμε τέλος πάντων να απαλλαγούμε με λίγα λόγια, αν και δεν υπήρχε δυνατότητα να απαλλαγεί κάποιος τόσο εύκολα και δεν πρόκειται να απαλλαχτώ σε όλη μου τη ζωή, θα τις έχω μαζί μου. Ο Τσαλιακός, όπως και άλλοι πυροσβέστες που έδωσαν πραγματική μάχη με τις φλόγες, είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές και την οργή του κόσμου για τα λάθη που έγιναν από την πυροσβεστική ή το χειρισμό της πολιτικής ηγεσίας. Δικός μου άνθρωπος την ίδια μέρα. Πολύ δικός μου όμως. Με πήρε και στο τηλέφωνο και μου λέει γιατί το άφησες και έγινε αυτό. Ίσως αυτό που αισθάνονται όλοι, όσοι μας μίλησαν, είναι αυτό που είχε πει η Αργυροπούλου στο κέντρο της πυροσβεστικής, όταν εγκλωβισμένη πολεμούσε μόνη της με τις φλόγες. Ναι, το είπα. Μας έχετε ξεχάσει. Το λέω. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Γιατί όταν κάποιος δεν ζει καταστάσεις, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πήγαν τόσοι άνθρωποι χαμένοι, τόσα παιδιά, 100 άνθρωποι. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά 100 άνθρωποι πήγαν χαμένοι. Το αποτέλεσμα, μετά από τόσους μήνες, κάνανε κάτι, από λόγια πολλά, έργα. Και δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τα θυμάμαι και συγκινούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.